όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλόμη, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν δε ήρθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου της το έκανε γνωστό 3 ημέρες πριν. Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και προσευχήθηκε στο όρος των ηλαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμησή της. Η παράδοση αναφέρει ότι την 3η ημέρα από την εμφάνιση του Αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Τότε ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμησή της. Όταν εκοιμήθη με ψαλμούς και ύμνους, την τοποθέτησαν στο μνήμα της Γεστημανή. Μετά 3 ημέρες άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και ανελήφθη στους ουρανούς. Και βέβαια, όλη η ανθρωπότητα με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβείες της στο Σωτήρα Χριστό αναφωνεί «Χαίρε, ο Μήτερ της ζωής».